κλασικά. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή όμως. Θα πάμε στον κύριο Ηλία Κονοφάγο, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στη γραμμή μας. Καλή χρονιά, κύριε Κονοφάγε. Έτσι, ναι. Καλή χρονιά καλή και χρονιά. Καλή δεκαετία σε όλους, εύχομαι. Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, δεν μας λέτε. Δεν μας λέτε, αφού το ξεκινήσατε με αυτό, επειδή κι άλλο σας καλέσαμε, να τσαναβωτήσουμε λίγο στην επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται. Η δεκαετία πότε κλείνει? Φέτος ή το Δεκέμβριο του 20? Έχει γίνει καυγάς τώρα εδώ με τους ακροατές από το πρωί. Για ποιο θέμα? Ότι ρωτάει ο Άκης, η δεκαετία που λέμε ότι κλείνει η δεκαετία, κλείνει τώρα ή η καινούργια δεκαετία ξεκινάει το 2021? Αυτό κατά τη γνώμη μου ξεκινάει το 2021. Μάλιστα. Αλλά διανύουμε το 10ο χρόνο της δεκαετίας, κλείνουμε αυτή τη δεκαετία. Έτσι. Κλείνουμε, προσέξτε, κλείνουμε αυτή τη δεκαετία χωρίς γεωτρύπανο στην Ελλάδα. Χωρίς να έχει προσκομιθεί επί 10 χρόνια ένα γεωτρύπανο στην Ελλάδα. Ωραία, πάσα, κάνατε και πολύ σωστό το πέρασμα. Γιατί αυτά θέλαμε να συζητήσουμε. Για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που υπογράφεται σήμερα ο EastMed? Πώς αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή και τι σημαίνει πρακτικά, κύριε Κονοφάγη? Γιατί έχουμε, ξέρετε, έχουμε κουραστεί εμείς που είμαστε απ' έξω, δηλαδή εννοούμε, δεν έχουμε τη δική σας εξειδίκευση, να ακούμε για πράγματα, για τέτοια έργα ενεργειακής μορφής, ενεργειακά και τέτοιες ιστορίες. Αλλά πρακτικά δεν βλέπουμε τίποτα. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, δεν έχει μπει ένα γεωτρύπανο. Αλλά αυτό τώρα που γίνεται, τι σημαίνει πρακτικά ο EastMed? Κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή τίποτα, δηλαδή πρόκειται για μια πολιτική κίνηση η οποία είναι σωστή πολιτική κίνηση, αλλά εμείς που γνωρίζουμε την πράξη, η πράξη θα είναι σε 10 χρόνια αν όλα πάνε καλά. Δηλαδή η πράξη τι είναι? Είναι να συμφωνήσουν τα κράτη επίσημα, όχι για να περάσει ο αγωγός, αλλά για να συμφωνήσουν ποιοι θα χρηματοδοτήσουν το έργο. Το έργο θα γίνει από κοινοπραξία τραπεζών σίγουρα, όπως γίνεται κατά κανόνα. Άρα αυτό θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε βάσει των συμφωνιών, οι οποίες θα είναι πολλές συμφωνίες εμπορικές και άλλες, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα γίνει ο αγωγός, πότε θα γίνει και με ποια τιμή θα γίνει η παροχή του φυσικού αερίου στις χώρες που θα περάσει. Αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ένα θέμα που δεν θίγεται και πρέπει να θιχθεί σαν προτεραιότητα. Ο αγωγός αυτός θα γίνει πιο γρήγορα εάν βρεθούν ελληνικά κοιτάσματα, που κανείς δεν μιλάει για τα ελληνικά κοιτάσματα αν υπάρχουν. Διότι θα πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα αν έχουμε ή δεν έχουμε για να βοηθήσουμε τον αγωγό. Ο αγωγός πρέπει να ξέρουμε όλοι θα γίνει. Αντί να γίνει σε 10 χρόνια, θα γίνει σε 5, αν έφυγε ο τρύπανο και βρούμε κάποιο ελληνικό κοίτασμα. Αυτό πρέπει να φυγεί σαν προτεραιότητα και δεν τα ακούω από κανέναν πουθενά. Ναι, ναι. Να ρωτήσω. Αυτό που λέτε όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί βάζει μας. Είμαστε σε εντελώς προνομιακή θέση. Παρόλα αυτά. Ακριβώς. Υπάρχει ένα πολιτικό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι. Το τεχνικό πρόβλημα του αγωγού και το χρηματιστηριακό, το χρηματοδοτικό πρόβλημα του αγωγού είναι το τμήμα Κύπρο-Κρήτη. Αν βρεθεί κάτι στην Κρήτη, αμέσως αγωγός θα γίνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, αυτό που διατυπώνεται και από πλευράς κυβερνητικής είναι ότι εδώ μιλάμε για μια τεράστια σημασία υπογραφή που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί και έμπρακτη απάντηση στα τουρκικά σχέδια και ούτω καθεξής της τουρκικής κρίσης. Είναι έτσι? Είναι έτσι, διότι ταυτόχρονα οποιοδήποτε, εφόσον υπάρχει πολιτικά η απόφαση να γίνει ο αγωγός, οποιοδήποτε κοίτασμα βρεθεί που αναμένεται να βρεθούν αρκετά στην Κύπρο και Ισραήλ, μπορεί να ενωθεί με τον αγωγό στην αρχή γραφειοκρατικά και μετά πρακτικά και να γίνει το ίδιο και για τα κοιτάσματα της Κρήτης. Δηλαδή όταν έχετε κάτι που έχει τεθεί πολιτικά και πρακτικά, μπορείτε αμέσως μόλις βρείτε κάτι να το συνδέσετε και υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης αλλά και αγοράς. Η οποία, διότι ο αγωγός, αυτό που θα συμφωνηθεί είναι ότι πού θα πάει το περιεχόμενο του αγωγού. Άρα πού θα γίνουν οι συμβάσεις, με ποια κράτη θα γίνουν. Άρα, κύριε Κονοφάγε, να το ρωτήσουμε και λίγο σχηματικά. Ο χώρος που μαρκάρεται, να το πω έτσι λαϊκά μπακάλικα,
με ναι. αυτή τη συμφωνία, με αυτή την υπογραφή, ακυρώνει το χώρο που μαρκάρει το ψευδοσύμφωνο, η δίθεν συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Προς το παρόν όχι. Όσο υπάρχει αυτό το συνοθήλευμα, το αναγνωρισμένο από τον δυστυχώς αυτό το αν θέλετε το καθεστώς της Τρίπολης που είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, υπάρχει πρόβλημα πάντα πολιτικό όσον αφορά τους χώρους της Κρήτης. Όπως ξέρετε η Κρήτη για τη Λιβύη αυτή τη στιγμή, για την Τρίπολη και για την Τουρκία δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Άρα η Exxon Mobil, Total και ελληνικά πετρέλαια, οι χώροι τους δεν είναι ελληνικοί πια για αυτούς, mm-hmm. είναι λιβικοί. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να ανατραπεί αυτό. Και ο καλύτερος τρόπος να ανατραπεί να μην υπάρχει η Τρίπολη. Ωραία. Εγώ τώρα θέλω να κάνω μια προβολή, να πάμε λίγο μπροστά, να πούμε ότι ναι. σε 10 χρόνια ή όποτε τέλος πάντων ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το έργο, αν όλα πάνε καλά. Ναι. Αυτό μας εξηγείτε, να το θέσω διαφορετικά, μας κάνετε λιανά, τι θα σημαίνει για την Ελλάδα, πρακτικά. Το ότι η ύπαρξη του ΙΣΜΕΝΤΕ. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από πολιτική σκοπιά, δηλαδή εφόσον έχουμε την ευρωπαϊκή στήριξη, τη στήριξη των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου και αυτό είναι με υπογραφές εκπροσώπων κρατών, νομίζω ότι κατοχυρώνει δικαιώματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Λιβύη, η οποία έχει πρόβλημα και πιθανότητα να ανατραπεί εσωτερικά η κατάσταση, και για τη Λιβύη και για την Τουρκία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε. Αντίδε. Και να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση της άλλης πλευράς. Γιατί ήδη λένε ότι είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο για να καταστρέψουμε τα παιχνίδια τους, θα τα εμποδίσουμε, θα τα ανατρέψουμε και ούτω καθεξής. Πρακτικός τρόπος μιας τέτοιου είδους παρέμβασης υπάρχει από πλευράς Άγκυρας. Η Άγκυρα έχει κάνει την παρέμβασή της με δύο τρόπους. Τον τρόπο που είδαμε με τη συμφωνία τη Λιβύη, mm-hmm. και δεύτερον με την παρουσία γεωτρυπάνων. Ναι. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ότι έχουμε ανάγκη παρουσίας γεωτρυπάνων, γιατί ξέρετε στα χρηματιστήρια και στις συμφωνίες mm-hmm. υπάρχουν μόνο όταν έχεις πιστοποιημένα αυτό που λέμε από θέματα με γεωτρήσεις, γιατί αυτά δηλώνονται στα χρηματιστήρια και τις τράπεζες, μόνο τότε έχεις δικαιώματα χρηματοδότησης. Και ο ΙΣΜΕΝΤ θα έχει δικαιώματα χρηματοδότησης μόλις ξέρουν οι επενδυτές ότι υπάρχουν αποθέματα. Ναι. Άρα ο αγώνας είναι διπλός. Πρώτον να βρεθούν τα αποθέματα στην Κύπρο και Ισραήλ, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό, να βρούμε εμείς αποθέματα και να έχουμε γεωτρύπανο, ψάχνοντας για ποιο λόγο επί 20 χρόνια δεν είχαμε ποτέ γεωτρύπανο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας και πάλι. Καλή χρονιά. Και έτσι κλείνετε, έτσι όπως ξεκινήσατε. Το κλείσατε, κλείσατε τη συνομιλία έτσι όπως το ξεκινήσατε. Είμαι ότι περάσαμε 10 χρόνια χωρίς να υπάρχει ελληνικό γεωτρύπανο. Κάποιος να το ψάξει. Λέμε κάποιος να το ψάξει επιτέλους. Αυτό. Όχι τίποτα άλλο, για να μην το ξανακάνουμε. Διότι η Ελλάδα κυβερνάται επί 50 χρόνια από εισαγωγές, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Μάλιστα. Δυστυχώς. Καλημέρα σας. Αυτό είμαστε. Καλημέρα. Μάστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.